είπα ένα σε δεν αγκλατά. Ήζαν σε γαρνιό γάρε στο κεφάλι μου. Άχριστο. Χριστό και Απόστολο. Λέει, λέει, τίποτα δεν καταλαβαίνω. Η καθιερωμένη εκδήλωση του καλοκαιριού αναβίωσε το βράδυ της Κυριακής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Φλογητών στο γήπεδο της περιοχής. Οι εκδηλώσεις έχουν το γενικό τίτλο «Γιατί στα φά», που σημαίνει «Πρόλαβε να φας», στην καραμαλίδικη διάλεκτο. Το τμήμα της εκδήλωσης που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν ένα θεατρικό έργο που περιέγραφε την καθημερινότητα μιας οικογένειας και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα πρώτα χρόνια, όταν μάλιστα υπήρχε και νύφη με καταγωγή από εντόπιο χωριό. Τα παιδιά πού πήγανε? Τα παιδιά, δαρά έφτανε, δαρά, πήγανε στο Μήλο, πήγαν λίγο ορτοκάμο, τον ύφνο δηλαδή. Η εκδήλωσή μας περιελάμβανε χορευτικά συγκροτήματα του Συλλόγου της Νέας Καλλικράτειας και της Νέας Τρέλιας που παρουσίασαν χορούς από όλη την Ελλάδα και το χορευτικό δικό μας συγκρότημα του Συλλόγου Φλογητών, το εφηβικό τμήμα όπου μας παρουσίασε χορούς της Καπαδοκίας. Επίσης, κάτι που έκανε πολύ εντύπωση και διασκέδασε ο κόσμος και το άρεσε πάρα πολύ, ήταν το θεατρικό έργο που παρουσιάστηκε από μέλη του συλλόγου μας και είχε φοβερή επιτυχία, γιατί παρουσίαζε όλα τα τραγελαδικά που συμβαίνουν ανάμεσα σε κάποιον Καπαδόκη και σε κάποιον που δεν γνωρίζει την καπαδοκική διάλεκτο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμα παραδοσιακούς χορούς από τμήματα των νέων φλογητών αλλά και των συλλόγων της Τρίγλιας και της Καλλικράτειας. Οι χοροί αφορούσαν την παράδοση των περισσότερων περιοχών της χώρας. Προσπαθούμε τα παιδιά να μάθουν αυθεντικά να χορεύουν τους χορούς και να τραγουδάνε τα τραγούδια του τόπου τους αλλά και της κάθε περιοχής στην οποία μαθαίνουν την παράδοση του κάθε τόπου. Αναφορικά με την Καπαδοκία και τα φλογητά, ήταν χωροί οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο ιεροτελεστικοί, δεν χορεύονται οποτεδήποτε και οπουδήποτε, με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένη ημέρα, συγκεκριμένη στιγμή, όπως ήταν το Αντίπασχα που χορέψαν τα παιδιά, όπως ήταν ο Καρσιλαμάς του γάμου, το ξεσκέπασμα της νύφης στο Κόνιαλι, αλλά και τα υπόλοιπα τραγούδια και χορή από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Χαρακτηριστικό της εκδήλωσης ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και η μεγάλη συμμετοχή εθελοντών και χορηγών που βοήθησαν στη διοργάνωσή της. Όλοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πραγματικά δίνουν συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και φυσικά όχι μόνο σε μένα, δουλέψανε πάρα πολλοί άνθρωποι για αυτή την εκδήλωση. Μείνανε πολύ ευχαριστημένοι και ζητάνε να μάθουν πότε θα γίνει του χρόνου να είναι εδώ. Όλοι οι καταστηματάρχες και η παραγωγή εδώ στα Φλογητά, όλοι προσφέρανε πραγματικά κάτι που δεν το περιμέναμε λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει. Είμαστε πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι και συγκινημένοι θα έλεγα. Η μάνα σου κόντευε να με δηλητηριάσει. Αποκλείεται. Αυτό δεν το πιστεύω. Μάνα μου σ' αγαπάει, η μάνα μου σ' αγαπάει. Πίνει νερό στο όνομά σου, αν σε φάει δεν χορτανίσκει. Τι μου λες τώρα, σε δηλητηριάσει? Η εκδήλωση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο προς το τέλος του καλοκαιριού και έχει συμβολικό νόημα. Ο Σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει τους πολυπληθείς επισκέπτες της αιαρινής περίοδου των νέων φλογητών.